αύριο παίζει Ηρακλής ΑΕΚ. Ναι. Δεν ξέρω αν παίζει ο Λεωσίνιο. Λοιπόν, δεν παίζει κανείς. Αύριο το μάτς είναι χ, άσος. Ναι, άκου. Δεν ξέρω αν παίζει ο Λεωσίνιο. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Τα αποτελέσματα που γίναν σήμερα, Λεβαδιακός, Βέρεια και Λάρισα, δίνουν το δικαίωμα στον Ηρακλή να μην τρελαθεί και ανοιχθεί. Και παίξει αυτό που λέμε, αμάν πρέπει να κερδίσει. Εδώ και 15 μέρες ναι. Όλοι παίζουν για τον Ηρακλή. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα μπορεί να πάει και για να κλέψει το αποτέλεσμα. Μπράβο. Μπορεί δηλαδή ο Παντελίδης να βάλει στο συντηρητισμό που πρέπει να έχει ο Ηρακλής ένα κλικ παραπάνω και να πει πάω για το 0 και άμα μπορέσω το κάνω ένα 0. Τον βοηθάνε, λέω, επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου και γενικότερα οι κακές υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Ωραία. Ο Λεωζίνιο είναι καταλυτικός παράγοντας στο να παίξω κλοπή ή να παίξω παραγωγικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, είτε τέταρτο χάφτο βάλει μπροστά από τους τρεις. Τα λέει ωραία για Ηρακλή. Ναι. Ναι. Τι, το ποιος. Όχι, τα λέει ωραία για Ηρακλή, συνέχισε. Με δουλεύεις, ρε. Εσύ πρέπει να τα πεις. Δεν μου δίνει λόγο. Λοιπόν, ναι, και για το μάτς του Ηρακλή, αύριο το μάτς είναι χι, άσο. Ναι. Ακόμη και αν ο Ηρακλής κατέβει με δύο παίκτες. Αυτό τέλος. Γιατί το λες αυτό. Τι είναι, εσύ άσο. Εγώ το δίνω από σήμερα. Τέλειωσε. Του πάω, την Πέμπτη είναι διπλό. Να πω.